Το πρώτο τηλέφωνο που μου κάνανε όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ήταν από το Μανουσάκη. Ο Μανούσης σε πήρε. Ο Μανουσάκης. Τι ωραίο. Και μου λέει, έλα, συγχαρητήρια. Του λέω, το 80% το οφείλω σε σένα. Και έκλαψε. Και είναι αλήθεια. Βέβαια. Αλήθεια, ναι. Και είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν με, έβγαζε ο Μανουσάκης να δω, από εκεί ξεκίνησε. Βέβαια, έβγαλε κι άλλους, αλλά δεν ακολούθησαν αυτή την πορεία. Σωστό. Γιατί δεν τους ενδιέφερε αυτή η πορεία. Εμένα αυτή η πορεία έδειξε στην, να με ενδιαφέρει και είπα, όχι γιατί γεννήθηκα για να θέλω να γίνω, πώς το λένε, πολιτικός, γιατί η ανάγκη κάποια στιγμή με όθησε να μ' αρέσει να το αγαπήσω. Λοιπόν, και αυτό του είπα, του λέω, το 80% το φίλω σε σένα. Θα ξαναπατρευτείς κάποια στιγμή, εγώ δεν σε ρωτώ αν είσαι μόνος ή όχι, αν ο γάμος είναι κάτι το οποίο... Όχι. Είσαι πολύ νέος για να λες όμως όχι. Έλα μωρέ τώρα να παντρευτώ. Γιατί. Γιατί. Βρε δεν είσαι μεγάλος. Μα, Εδώ χωρίζει η μισή Ελλάδα θα παντρευτώ εντάξει, εγώ. Εντάξει, χώρισες δύο φορές τώρα, πόσες. Ποσοστιαία να το πάρεις. Κάτσε να δω τη μηνύματα μου στέλνουν μισό λεπτό. Ποσοστιαία αυτή. Ποιος θα σου στείλει μήνυμα, περίμενε. Όχι, δεν είναι από αυτό. Θέλω να δω κάτι. Την αρρώστια την έχεις περάσει σε δύο φορές. Εντάξει, τι άλλο να κάνεις. Α, ακριβώς. Η κόρη σου τι είπε τώρα μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα και πήγες καλά. Ήταν μαζί σου.